οτιδήποτε αυτά τα έξοδα που έχουμε και να μην ζητάμε και φόρο ελαφρύνσης. Για όλους αυτούς τους λόγους και σημειωτέων ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με την ΕΕΤΑΦΤΑΦ, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία DJ η οποία μέτοχη είναι τα μεγάλα πανελλαδικά κανάλια. Έχουν πρόσβαση δηλαδή τα μεγάλα πανελλαδικά κανάλια σε όλες τις, τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο ΚΑΛΠ. Αυτό δηλαδή το υλικό που μπαίνει για να βγάλει το δικό μας ενίκιο. Εμείς όταν ζητήσαμε να μπούμε και εμείς μέσα στο παιχνίδι, όπως συμμέτοχοι, δηλαδή να, έχουμε, να μπορούμε να δούμε πόσο χρεώνονται αυτά τα έξοδα ώστε να προκύψει το ενίκιο μας, νομίζω ότι η ΕΕΤΑΦΤΑΦ, ας με συγχωρήσει ο κύριος της ΕΕΤΑΦΤΑΦ, θα μπορούσε να απαντήσει. Αν κάνω λάθος, επικαλεστήκαν ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να μην μπορούμε να δούμε αυτά τα στοιχεία. Κατά τη γνώμη μου, είμαστε εταίροι, όπως είναι και τα μεγάλα περιφερειακά κανάλια. Είναι τρελό να μην μπορούμε εμείς να δούμε εάν, παράδειγμα, έναν τεχνικό το χρεώνουν 10.000 ευρώ το μήνα, αντί για τα 2.000 που θα έπρεπε να το χρεώνουν κανονικά, σύμφωνα με τα στοιχεία. Θα ήθελα σε αυτά κάποιες απαντήσεις και γι' αυτό στη συνέχεια θα παρακαλούσα να δώσω το λόγο κατά σειρά στην Τίτζια. Στην ΕΕΤΑΦΤΑΦ, αν θέλει να μιλήσει ο κύριος εκπρόσωπος, μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας και την ιδιότητα στην εταιρεία που έχετε, τη θέση που έχετε. Μέλος της Ολομέλειας. Και βέβαια στο ΕΣΟΡΟΥ, αν επιθυμεί, για να συμπληρώσουμε έτσι να ακουστούν όλες οι απόψεις των ανθρώπων που συμμετέχουν και το φόρο που συμμετέχουν σήμερα στην ημερίδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση που είχαμε να σας ακούσουμε και να συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία και στην ημερίδα. Ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά τα θέματα, τα σπουδαιότερα τα οποία σας απασχολούν και ιδιαίτερα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με το κομμάτι περιεχομένου, με το κομμάτι χάρτη συχνοτήτων, με το κομμάτι της επικείμενης σταδιοδότησης. Προσωπικά θα ήθελα να καταθέσω την δικιά μου την άποψη σχετικά με το ρόλο, με το τι πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι είναι ο ρόλος τον οποίο επιτελείται. Και μπορώ να το πω ιδιαίτερα επειδή κατάγομαι από επαρχία, ζω στην Αθήνα και ο τρόπος που έχω να ενημερώνομαι για τα τοπικά συμβάντα τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι βλέποντας περιφερειακά κανάλια. Και επίσης με άγγιξε λίγο παραπάνω εκείνο το οποίο είπε ο Λευτέρης νωρίτερα, που είπε ότι μόνο από ένα τοπικό κανάλι ένα παιδί μπορεί να μάθει πότε ελευθερώθηκε η Καβάλα και την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε πλήρως πραγματικά την αξία και το ρόλο και την αποστολή που πρέπει να επιτελέσουν τα κανάλια αυτά. Άκουσα επίσης πολύ προσεκτικά όσο αναφέρατε και σχετικά με την διαφορά στη φορολόγηση και σχετικά με την αβεβαιότητα που υπάρχει με τις επικείμενες σταδιοδοτήσεις. Και θα ήθελα να σας πω ότι όχι μόνο από την πλευρά μας δεν είμαστε απέναντι, όπως είπε ο Σπύρος, που θα συμφωνήσω, απλά θα χρησιμοποιήσω μια διαφορετική φράση που δείχνει και ίσως και τη διάθεση με την οποία ξεκινάει κάποιος. Όχι, δεν είμαστε απέναντι, αλλά είμαστε δίπλα. Θα ήθελα μονάχα να επιστήσω την προσοχή στο εξής, ότι κανείς μπορεί να έχει δίκιο σε 7 θέματα, να αναφέρει άλλα 5 που δεν έχει δίκιο ή που δεν προσέχει πώς θα τα πει, που να έχει άδικο, και στο τέλος θα γίνει ένα blurred πράγμα, θα χάσει και εκεί που έχει δίκιο. Άρα θα ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή παρατήρηση μόνο και ας μην την εκλάβουμε σαν παρατήρηση αλλά σε μια παρένεση ότι στη χώρα αυτή που ζούμε όπου είναι εύκολες οι τοποθετήσεις και όπου είναι εύκολο να μιλάμε αλλά στη συνέχεια τα βήματά μας να μην πηγαίνουν, να μην ακολουθούν αυτά που λένε τα λόγια μας, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και όσο γίνεται ακριβείς στις τοποθετήσεις μας. Και επίσης, πρέπει να αναγνωρίζουμε σε ένα συνεργάτη μας τα θετικά, να του τα λέμε, να εντοπίζουμε τα αρνητικά, να τα συζητάμε
και έτσι να προχωράμε και έτσι είμαστε μαζί. Διότι αν μεν σε κατηδίαν τοποθετήσεις λέμε τα θετικά και αναγνωρίζουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται και το πώς ήταν πριν και το πώς είναι σήμερα, αλλά σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας 9 στα 10 που θα πούμε για το συνεργάτη μας, που δεν είμαστε απέραντοι, είναι αρνητικά, τότε νομίζω ότι αυτό που μένει είναι μια πικρία προς το συνεργάτη μας. Επειδή μου αρέσει να μιλάω με συγκεκριμένα γεγονότα και όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, σημείωσα μερικά πράγματα από αυτά που υπόθηκαν για να ακουστεί και η δική μας θέση και έτσι ώστε να βγουν πραγματικά τα συμπεράσματα και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω λύνοντας ζητήματα. Σημείωσα από τις τοποθετήσεις του αγαπητού Αντώνη και συμπατριώτη μου, σημείωσα ότι είπε τρία πράγματα. Το πρώτο που είπε είναι ότι η DJ έχει ένα εξασφαλισμένο κέρδος και ότι όταν κλείνουν κανάλια, τότε το κόστος το οποίο πλήρωναν τα κανάλια αυτά τα οποία κλείνουν, το επομίζονται τα υπόλοιπα. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με κάτι που δεν υπόθηκε, αγαπητέ Αντώνη, που για να λέμε κάτι και να βγάζουμε ολοκληρωμένο συμπέρασμα, πρέπει να το πούμε ολοκληρωμένα. Δηλαδή, αν έχουμε σε μία περιοχή 10 κανάλια και κλείσει ένα και μείνουν 9, τα 9 θα επομισθούν σε ένα βαθμό και το κόστος που είχε το 10ο. Όταν όμως είναι 10 και έρθει ένα 11ο, τότε έχουμε μείωση τιμής. Αυτό δεν το ακούμε ποτέ. Λέμε μονάχα στις τοποθετήσεις μας, κλείνει ένας, πληρώνουμε οι υπόλοιποι. Σωστό αυτό. Ανοίγει ένας, μειώνεται στους υπόλοιπους. Δεύτερη παρατήρηση. Συνεχή μείωση αριθμού καναλιών. Πέραν της πρώτης τοποθέτησης του αγαπητού Σπύρου για τα 120, ότι έτσι ξεκίνησε, που ο αριθμός ο σωστός είναι το 104, και ξαναλέω, χρειάζεται προσοχή. Διότι δημιουργούμε εντυπώσεις. Άλλο είναι να ξεκινήσουμε 150 και να φτάσουμε 70, και άλλο να ξεκινήσουμε 104 και να φτάσουμε 99. Υπάρχει διαφορά? Μάλλον υπάρχει. Και επειδή όλοι έχουμε κάνει κάποια μαθήματα και ψυχολογίας και τα λοιπά, νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε. Άρα έχει σημασία να είμαστε ακριβείς στις τοποθετήσεις μας. Θα σας πω λοιπόν με ακρίβεια ότι τα τελευταία 2 χρόνια, για να μην πηγαίνω τώρα και σε πολύ μακρινά παρελθόντα, τα τελευταία 2 χρόνια ο συνολικός αριθμός των περιφερειακών καναλιών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Την τελευταία εβδομάδα ανοίξαν 2 πλέον κανάλια. Το ξαναλέω. Πώς γίνεται αυτό? Τα τελευταία 2 χρόνια ο συνολικός αριθμός των καναλιών έχει αυξηθεί. Λοιπόν, όχι, είναι κάποια κανάλια από τα αρχικά, τα οποία είχαν κλείσει κάποια στιγμή και στη συνέχεια ξανά άνοιξαν. Επομένως, δεν έχουμε ένα ζήτημα μίας τάσης, δηλαδή, μίας συνεχούς μείωσης. Εάν... Ανοιγόκλεισαν λοιπόν, τα κανάλια. Λοιπόν, ανοιγόκλεισαν. Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι αδειοδοτημένα. Επαναλαμβάνω, γιατί να έχουμε ακρίβεια. Στους πίνακες του ΕΣΟΡΟΥ, λοιπόν, υπάρχουν π.χ. 110 κανάλια αδειοδοτημένα. Αυτά τα 110 μπορούν να ανοιγοκλίνουν. Έτσι πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κλείσει ένα κανάλι από αυτά που δεν πλήρωσε. Δηλαδή, τώρα, αν δεν έχω χρήματα να πληρώσω, μπορώ να κλείσω για ένα χρόνο και να ανοίξω μετά? Έτσι γίνεται. Εάν ένα κανάλι, λοιπόν, κλείσει για ένα διάστημα. Εάν το ΕΣΟΡΟΥ ενημερώνεται για το κάθε κανάλι το οποίο βγαίνει εκτός λειτουργίας, όπως επίσης και όταν επανέρχεται σε λειτουργία. Ενημερώνεται, βέβαια. Ναι, και πρέπει και ενημερώνεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 92 κανάλια περιφερειακά. Πριν από 2 χρόνια ήταν 90. Τη βδομάδα αυτή άνοιξαν 2. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η αριθμή. Επομένως, ας μην δημιουργείται μία εικόνα, ναι, κλείνουν κάθε μέρα. Αυτά είναι τα νούμερα. Άρα, στη διετία αυτή δεν είχαμε κάποια μείωση. Το επόμενο που σημείωσα, που ανέφερε ο Αντώνης και αξίζει να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα, γιατί το άκουσα πολλές φορές, είναι το εξής.
υπόθηκε ότι τα περιφερειακά κανάλια δεν μπορούν να λειτουργούν, να παίξουν, να τους εκπέμψουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες, με μεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτήν στην οποία τα εκπέμπουμε σήμερα. Η μεν άδεια της DJI προβλέπει 1,5 Mbps για τους περιφερειακούς και 3 Mbps για τους εθνικούς. Τυπικής ευκρίνειας. Αυτά λέει η άδεια της ΕΕΤ. Στην πράξη. Μίνιμουμ. Στην πράξη. Μίνιμουμ 1,5 και μίνιμουμ 3. 3. Λοιπόν, στην πράξη. Τα μεν κανάλια εθνικής εμβέλειας εκπέμπονται με 3 Mbps. Τα δε κανάλια περιφερειακής εμβέλειας με 2 Mbps. Και θα πω τώρα το εξής. Οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει τα κανάλια με τον πάροχο προβλέπουν και είναι στο παράρτημα 8, το έχουμε και μαζί μας σήμερα εδώ, αν κάποιος θέλει να το δει, ότι μπορεί ο σταθμός να κάνει ένα απλό αίτημα και σε ένα μήνα να αυξηθεί η χωρητικότητα με την οποία εκπέμπει. Εάν δηλαδή ένα κανάλι δεν είναι ικανοποιημένο με τα 2 Mbps, πρέπει να κάνει μια αίτηση, ένα χαρτί να συμπληρώσει και να πει εγώ θέλω 3 Mbps. Και θα σου φέρω το σήμα με 3 Mbps, εννοείται, έτσι. Διότι αν έρθει λοιπόν στη DJI με 2 Mbps και θέλει 3, δεν γίνεται. Ναι. Επομένως, μπορεί, εάν θέλει, τα εθνικά κανάλια να σας πω ότι το σήμα τους το φέρνουν στη DJI, τα 3 Mbps, με εξαιρετική ποιότητα. Το φέρνουν με οπτικές ίνες. Οι οποίες προφανώς κοστίζουν παραπάνω από ένα απλό δισύρματο του κάποιου παρόχου, του ΟΤΕ ή κάποιου άλλου. Και το κόστος το επομίζονται τα ίδια. Για την υποχρέωση του καναλιού να φέρει το σήμα του στην ποιότητα που θέλει, στον πάροχο και ο πάροχος το εκπέμπει, το μεταφέρει μετά. Επομένως, το ξεκαθαρίζουμε σε όλους. Yeah. Είναι τόσο απλό ότι εάν κάποιος θέλει, καταρχάς, να κάνει ένα αίτημα και να αυξήσει τη χωρητικότητά του. Το επόμενο. Αφήστε το. Πάμε παρακάτω. Θα το πούμε. Θα το πούμε τώρα. Η σύμβαση επίσης προβλέπει το κόστος. Και απορώ γιατί οι ερωτήσεις. Η σύμβαση προβλέπει ότι πληρώνεται 1 Mbps. Το ξέρετε όλοι. Είναι τόσο απλό. Εάν λοιπόν εκπέμπεις σε 2 Mbps και το 2 γίνουν 3, τότε για το συγκεκριμένο κανάλι, προσέξτε τώρα κάτι, γιατί υπάρχει άλλη μια λεπτή διαφορά που εύκολα δημιουργούνται εντυπώσεις και καλό να τις ξεκαθαρίσουμε. Υπόθηκε πριν ότι εάν εμείς τα κανάλια πάμε και αυξήσουμε τη χωρητικότητά μας, τότε θα αυξήσουν τα κέρδη της DJI ή θα πληρώνουν παραπάνω στην DJI. Ουδέν αναλυθέστερον. Δεν ξέρω πού τα βρίσκετε αυτά και τα λέτε. Πραγματικά. Δεν ξέρω πού τα βρίσκετε. Διότι, από τη μια, είπατε ότι το έσοδο της DJI είναι σταθερό, είτε ανοίξει κάποιος την κλίση, και αυτό είναι αλήθεια. Και από την άλλη είπατε ότι αν αυξήσουμε χωρητικότητα, θα αυξηθούν τα έσοδα της DJI. Εδώ φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Δεν ισχύει λοιπόν το δεύτερο. Και δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το πω. Εάν λοιπόν έρθουν τα κανάλια και αυξήσουν χωρητικότητα, το συνολικό ποσό το οποίο θα πληρώσουν τη DJI δεν θα αλλάξει. Τι θα συμβεί όμως? Και είναι δίκαιο για μένα να συμβεί. Και αν διαφωνείτε, ελάτε να το συζητήσουμε και με εκείνον ο οποίος φτιάχνει το μοντέλο. Εάν έχουμε μια περιφερειακή ζώνη που έχουμε 5 κανάλια, που σήμερα εκπέμπουν όλα σε 2 Mbps. Φυσικά, εάν κάποιο έρχεται με καλύτερη ποιότητα μέχρι τη DJI, στον αέρα θα βγει με καλύτερη ποιότητα. Φυσικά, εάν κάποιο έχει καλύτερα στούντιο και καλύτερο φωτισμό, θα βγει με καλύτερη ποιότητα. Φυσικά, εάν το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο οποίο μεταδίδουμε τον αγώνα, το επαρχιακό, δεν έχει καλό φωτισμό πάνω, δεν θα έχουμε την ίδια ποιότητα με το Καραϊσκάκι. Αυτό είναι παρένθεση. Επανέρχομαι. Έστω ότι σε μία πεζίτα έχουμε 5 κανάλια που σήμερα εκπέμπουν σε 2 Mbps. Και θέλει ένα από τα 5, αγαπητέ Αντώνη, να γίνει 3 Mbps. Πολύ ωραία. Δεν είναι λογικό εκείνος που θα εκπέμπει με 3 ή με 4 Mbps, που θα έχει πολύ καλύτερη ποιότητα, που θα τον δει ο τηλεθεατής. Δεν είναι λογικό να πληρώσει παραπάνω σε σχέση με τους άλλους 4, οι οποίοι θα συνεχίσουν τα 2 Mbps. Είναι ή δεν είναι? Δεύτερον, εάν συμβεί αυτό, ξαναλέω, η DJI δεν θα εισπράξει παραπάνω χρήματα. Ας μην δημιουργούμε εντυπώσεις
συνεχώς. Θα μειωθεί το ποσό, παρακαλώ με διακόπτε, στο τέλος θα κάνετε ερωτήσεις. Θα μειωθεί το ποσό το οποίο θα πληρώσουν οι άλλοι τέσσερις. Προσωπικά το βρίσκω λογικό. Εάν εσείς δεν το βρίσκετε λογικό, ελάτε να τα κουβεντιάσουμε την ΕΕΤ. Δεν είναι λογικό αυτός ο οποίος εκπέμπει με μεγάλη διαφορετικότητα να πληρώνει παραπάνω από εκείνον ο οποίος εκπέμπει με μικρότερη. Διαφορετικά τι θα έχουμε? Διαφορετικά θα έχουμε σοβαρό θέμα ανταγωνισμού. Και αν η DJA δεν το χρεώσει παραπάνω, αν το μοντέλο δεν το προέβλεπε, γιατί δεν αποφασίζει DJA, τότε τα υπόλοιπα κανάλια θα ερχόντουσαν εναντίον του μοντέλου, τη ΕΕΤ, τη DJA, και θα λένε: εδώ έχουμε ένα θέμα ανταγωνισμού αθέμητο. Διότι ο ένας παίζει με 4 Mbps και πληρώνει το ίδιο με εμένα, παίζω με 2 Mbps. Κλείνω λοιπόν και το θέμα αυτό και ελπίζω να ξεκαθαρίστηκε μια και καλή. Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα έρθουν στο τέλος. Προχωρώ σε μερικά σημεία που σημείωσα ακόμα. Άκουσα τον αγαπητό Σπύρο να λέει ότι εάν ένα κανάλι δεν πληρώσει, τότε στο τέλος του μήνα ή του άλλου μήνα, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας χρόνος που προβλέπεται από την ΕΕΤ, τότε θα κλείσει. Η DJA, η κακή DJA θα βάλει μαύρο, θα κλείσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Και είναι εύκολο να λέμε το πρόβλημα. Πάμε όμως μαζί να δούμε ποια μπορεί να είναι η λύση. Ας δούμε πιθανές λύσεις. Μία λύση είναι να πληρώνει το κάθε κανάλι όποτε θέλει ή όποτε μπορεί. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί και δεν πληρώνει. Και μπορούμε να πάμε σε μια συζήτηση περί επιδοτήσεως, άγωνων γραμμών κτλ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Επομένως, δεν μπορεί να πληρώσει ένα κανάλι, έχει θέμα. Και δεν πληρώνει. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μην κλείσει το κανάλι. Μάλιστα. Συνεχίζει να μην πληρώνει το κανάλι. Άρα το κανάλι αυτό, σε σχέση με τα υπόλοιπα 3-4 κανάλια της περιοχής του, τι θα κάνει? Θα συνεχίσει να λειτουργεί το ίδιο, να εισπράττει διαφημίσεις, να παίρνει έσοδα, αλλά μην πληρώνει την DJ. Να μην πληρώνει μέρος λοιπόν των παρεμφεθών του. Αυτό τι δημιουργεί? Δεν δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Τι θα πούμε εμείς, εάν έρθουν τα υπόλοιπα 4 και μας πούνε, γιατί συνεχίζει να εκπέμπει το κανάλι αυτό αφού δεν πληρώνει? Και εγώ μπορώ να λειτουργώ χωρίς να πληρώνω. Αλλά τότε θα ρίξω τις τιμές μου. Γιατί αν δεν έχω κόστος, θα παίρνω τις διαφημίσεις πολύ φθηνότερα. Τι θα κάνουμε εκεί? Πραγματικά δεν ξέρω. Έχω πρόβλημα σε αυτό. Δεν βλέπω εύκολη λύση. Άλλη λύση. Να το αναλαμβάνει όλο η DJA. Μάλιστα. Δεν κλείνει κανένα κανάλι. Λοιπόν. Ωραία. Έρχεται 28 Φλεβάρι και η DJA πρέπει να πάει να καταβάλει 2,5 εκατομμύρια στην ΕΕΤ. Για το φάσμα. Το οποίο να σημειώσω, τα κανάλια τα περιφερειακά πριν την DJA δεν πλήρωναν για το φάσμα στην ΕΕΤ. Από το 2014 και μετά, η πολιτεία αποφάσισε ότι για να λειτουργήσουν τα κανάλια, το φάσμα το οποίο χρησιμοποιούν θα το πληρώνουν μέσω της DJA. Τα κανάλια το πληρώνουν. Παλιά δεν το πληρώναν. Και έχουμε πολλές διαφορές που θα τις εξηγήσουμε. Γιατί συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Πώς λειτουργούσαμε πριν και πώς σήμερα. Λοιπόν, θα έρθει λοιπόν 28 Φλεβάρι, θα πάει να πληρώσει η DJA τη δόση στην ΕΕΤ, αλλά δεν θα έχει πράξη. Λευτέρη, πες μου σε παρακαλώ, είσαι επιχειρηματίας και καλός και σας σέβομαι. Τι θα κάνω εκείνο? Η ΕΕΤ ξέρετε τι μου λέει? Αν δεν πληρώσεις, σου παίρνω μισό το φάσμα. Σταματάς να εκπέμπεις. Τι σημαίνει αυτό? Σταματάτε όλοι εσείς. Κλείνετε τις επιχειρήσεις σας. Δεν ξέρω τι λύση να βρούμε σε αυτό. Πριν από 2 εβδομάδες έγινε το εξής. Στην Πελοπόννησο, σε ένα βουνό, εκεί το κέντρο εκπομπής που έχουμε, Κεραία δηλαδή, το ρεύμα το πληρώνει ο τοπικός μας συνεργάτης και το πληρώνουμε εμείς. Του δίνουμε τα χρήματα που είναι κοντά και πάει και το πληρώνει. Για κάποιο λόγο ο άνθρωπος μια φορά στις 100 ξέχασε να το πληρώσει. Είναι λοιπόν Δευτέρα πρωί, συναγερμός στο γραφείο, δεν λειτουργεί το κέντρο εκπομπής. Χάσαμε την κάλυψη. Μου το λένε εμένα, τρέχουμε, τι έχει γίνει? Πάθαμε ζημιά, τι έγινε? Είχε ξεχάσει ο άνθρωπος να πληρώσει το ρεύμα.
Ναι, αλλά η ΔΕΗ μας το έκοψε. Εάν δεν πληρώσουμε. Επομένως, καλή συζήτηση. Αν έχετε να προτείνετε κάτι, λάθος να μας το πείτε. Το άλλο το οποίο είπατε, είπατε ότι τα μεν κανάλια εθνικής εμβέλειας δεν κλείνουν, τα δε κανάλια τοπικά κλείνουν όταν δεν πληρώνουν. Δεν αληθεύει αυτό. Πού το βρήκατε? Όταν λοιπόν το Μέγκα σταμάτησε να πληρώνει την Τίτζια, παρά το ότι το Μέγκα είναι μέτοχος στην Τίτζια, η Τίτζια αποφάσισε να πράξει τα αυτονόητα. Αυτά που προβλέπουν συμβάσεις, που είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες των περιφερειακών. Έστειλε επιστολή στο Μέγκα και το ενημέρωσε, κοινοποίησε μάλιστα και τις αρμόδιες αρχές, ότι κύριοι, σε τρεις μέρες κλείνεται. Αυτό οφείλει να πράξει η Τίτζια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να είμαστε σύνομοι. Το Μέγκα προσέχει στα δικαστήρια. Έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό το προβλέπει η πολιτεία. Και το προβλέπει και για τους περιφερειακούς. Το δικαστήριο αποφάσισε. Και τι είπε? Ότι ο τηλέτυπος, το Μέγκα, θα συνεχίσει να εκπέμπει, άρα απαγορεύω στην Τίτζια να του κατεβάσει το σήμα, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα καταβάλει τα μηνιαία τέλη. Και στη συνέχεια το Μέγκα πλήρωσε. Αλλιώς θα έκλεινε. Είχα μια αντίστοιχη περίπτωση με τον, στο Αιγαίο με τον Δημοτικό Σταθμό Σύρου, όπου είχαν, οι άνθρωποι έπαιρναν κάποιες επιδοτήσεις για να πληρώνουν, αλλά για κάποιο λόγο πήγαν αλλού τα χρήματα από το Δήμο. Και ήρθαν κάτι φέσκια στη ΔΕΗ και στην Τίτζια. Η Τίτζια έκανε το ίδιο. Τους ειδοποίησε, μετά από πολλές οχλήσεις, ότι θα κλείσουμε το σήμα, δεν έχω άλλη επιλογή. Γιατί διαφορετικά έχουμε, ξαναλέω, έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό που, Γιώργο, δεν τον θέλετε. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, συμφωνούμε. Είναι σημαντικό να συμφωνούμε στα αυτονόητα. Γιατί αν χάνουμε τα αυτονόητα, η Ελλάδα όχι σε 30 χρόνια, ούτε σε 100 θα πάει μπροστά. Έχει σημασία. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να έχουμε αξιοπιστία. Δεν γίνεται αλλιώς. Πήγε στο δικαστήριο ο Δημοτικός Σταθμός Σύρου. Το δικαστήριο αποφάσισε λοιπόν ότι για να συνεχίσει να εκπέμπει πρέπει να πληρώνει. Αφού τη έδωσε 2-3 μήνες χάριτος μέχρι να πάρει τα χρήματα που θα έπαιρνε την επιδότηση, πέρασαν οι μήνες, τα χρήματα έφυγαν δεξιά-αριστερά. Ό,τι έγινε, εν πάση περιπτώσει, δεν πλήρωσε, έκλεισε. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν έχουμε άλλη διαδικασία. Αυτά σε ό,τι αφορά εθνικά και περιφερειακά και το αν κλείνουν ή όχι. Το άλλο το οποίο υπόθηκε πριν είναι ότι τα περιφερειακά εκπέμπουν 5 φορές κάτω σε χωρητικότητα από ό,τι τα εθνικά. Το απάντησα αυτό. Προφανώς δεν ισχύει αυτό, Σπύρο, που ανέφερες πριν, το 5 φορές κάτω, το οποίο σημείωσα. Τα περιφερειακά είναι στα 2 Mbps, τα εθνικά είναι στα 3 Mbps. Το επόμενο, ανέφερες κάτι το οποίο δημιούργησε μια εντύπωση, ότι δεν ξέρετε πώς να κάνετε προϋπολογισμό για το 2019. Γιατί δεν ξέρετε τι θα πληρώνετε στην Τίτζια, αν το κατάλαβα καλά. Εκτός και αν εννοούσατε, Σπύρο, ότι δεν ξέρετε τι θα γίνει με την αδειοδότηση, οπότε διαφέρει. Εάν πάντως εννοούσατε ότι δεν ξέρετε πώς θα κάνετε προϋπολογισμό για το 2019, και αυτό αφορά όλα τα περιφερειακά κανάλια, διότι δεν ξέρετε τι θα πληρώσετε στην Τίτζια, τότε είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και όλοι έχετε ενημερωθεί. Θα εξηγήσω. Όλοι καταρχάς έχετε ενημερωθεί ήδη από το Σεπτέμβρη για το τίμημα, το μηνιαίο, το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει. Αφήνω σε μια παρένθεση, αυτό προβλέπει η ΕΕΤ. Αφήνω μια παρένθεση με το αν ανοιγοκλείσουν κάποια κανάλια. Επομένως, το βασικό τίμημα το οποίο προκύπτει από το μοντέλο της ΕΕΤ, επειδή επικαιροποιήθηκε από την ΕΕΤ μέσω του οίκου Μαζάρς που ανέλαβε τη διαδικασία, επικαιροποιήθηκε για την επόμενη διετία το τίμημα,
Έχετε ενημερωθεί όλοι για το τίμημα. Δεν άλλαξε. Ελάχιστα είναι 2-3%. Λοιπόν, έχετε ενημερωθεί όλοι για το τίμημα, το οποίο θα ισχύσει τουλάχιστον για 2 χρόνια ακόμα. Επομένως, για όλο το 19, και μπορώ να σα πω με σιγουριά, σε ό,τι αφορά στην DJ, μέχρι και τα μέσα του 20, ξέρετε τι θα πληρώνετε στην DJ, εκτός φυσικά και αν προκύψει θέμα με αδειοδότηση, έχουμε ριζικό διαφορετικό αριθμό σταθμών κτλ. Σε ό,τι αφορά στην εύλογη ερώτηση, αν ανοιγοκλίνουν κανάλια, έτσι, το μοντέλο το εξηγήσαμε. Αυτό που έχει δείξει η πράξη, και μπορούμε να μιλήσουμε πρακτικά, τι έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όταν ανοίγει ή κλείνει ένα κανάλι περιφερειακό, η επίπτωση είναι συν πλην 100 ευρώ στο μηνιαίο τίμημα. Αν λοιπόν σε μία πεζίτα κλείσει ένα κανάλι ή σε επίπεδο πανελλαδικό, αν τα 92 γίνουν 89 ή 95, δεν θα επηρεαστεί ο προϋπολογισμός σας περισσότερο από συν πλην 100 ευρώ, να πω 150 το μήνα. Αυτό είναι όλο. Σε ό,τι αφορά αυτό που υπόσχεται το επιχείρημα, ότι αυτό ισχύει μόνο για τα περιφερειακά κανάλια και όχι για τα εθνικά, τα οποία ξέρουν τον προϋπολογισμό τους, επίσης δεν ευσταθεί αυτή η παρατήρηση. Δεν ξέρω πού το βρήκατε και το είπατε. Και σημασία να είμαστε ακριβείς, ξαναλέω. Και επιτρέψτε μου να είμαι ακριβής. Όταν το ΑΡΤ έκλεισε από κανάλι Εθνικής Εμβέλειας, πριν από λίγους μήνες, και έγινε κανάλι Περιφερειακής Εμβέλειας, τότε οι 50.000, 55 περίπου χιλιάδες ευρώ που πλήρωνε το μήνα στην Τίτζεα, κατανεμήθηκαν στα υπόλοιπα 5-6 εθνικά κανάλια. Άρα τα άλλα κανάλια είχαν μια αύξηση της τάξης των 10.000 το μήνα, επειδή έκλεισε το ΑΡΤ. Εάν ανοίξει ένα άλλο κανάλι, εδώ βέβαια έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, αλλά το μοντέλο είναι αυτό. Επομένως, ό,τι ισχύει για τους μεν, ισχύει για τους δε. Όταν κάποιο κανάλι κλείνει, τότε εμβαρύνουν τα υπόλοιπα. Όταν κάποιο ανοίγει, τότε πληρώνουν λιγότερα τα υπόλοιπα. Το ίδιο ισχύει και στο θέμα για τα εθνικά κανάλια και με την ΕΡΤ. Δηλαδή, εάν η ΕΡΤ σταματήσει κάποια στιγμή να χρησιμοποιεί το δίκτυο της DJ για να εκπέμπει, τότε τα χρήματα που σήμερα πληρώνει, θα τα πληρώνουν τα υπόλοιπα εθνικά κανάλια. Έγινε και μία αναφορά στα εξασφαλισμένα έσοδα της DJ. Και ότι έχει ένα περιθώριο κέρδους 8%. Το ανέφερε ο Αντώνης πριν. Εδώ αξίζει να πει κανείς το εξής. Υπάρχει κάποιος πραγματικά σοβαρός επιχειρηματίας σήμερα που θα επενδύσει στην Ελλάδα σε μία επένδυση η οποία δυνητικά και αν όλα πάνε καλά θα το αποφέρει μία κερδοφορία 8%. Πόσο μάλλον εάν το μοντέλο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις επισφάλειες. Γιατί όλες οι επισφάλειες, κανάλια που κλείνουν, που δεν πληρώνουν, όλα τα συσσωρευμένα αυτά, το μοντέλο τα βγάζει απ' έξω. Αυτά επιβαρύνουν την DJ και μειώνουν κι άλλο το ελάχιστο αυτό ποσοστό της δυνητικής κερδοφορίας μετά από πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανείς επιχειρηματίας ο οποίος θα ήθελε, και ούτε η DJ ήθελε. Και θα πάμε λίγο μετά στα πιο σοβαρά. Το άλλο το παράδειγμα το οποίο αναφέρθηκε πριν, που ήταν λίγο ακραίο, αλλά είναι καλό να γίνονται ακραία παραδείγματα, το ανέφερε ο αγαπητός ο Τρίφωνας, που είπε ότι αν κλείσουν ξαφνικά, αντί για 8 κανάλια παίζει ένα, ξαφνικά ένα κανάλι θα πληρώνει 200.000 ευρώ, αντί να πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Δεν σας αδικώ, είναι η λογική αυτή η απλή, αλλά πρέπει κανείς να δει λίγο το μοντέλο. Δηλαδή, το μοντέλο τι προβλέπει. Εάν τα 90 κανάλια γίνουν 10, τότε αντίστοιχα, σε μεγάλο βαθμό, θα μειωθούν και τα κόστη της DJ. Δηλαδή, εμείς σήμερα πληρώνουμε για τα περιφερειακά κανάλια, διότι στο σήμα το φαίνεται σε εμάς. Για να φτάσει το σήμα στα βουνά, εμείς πληρώνουμε παρόχους. Πληρώνουμε μισθωμένα κυκλώματα, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάμε με δορυφόρο.
Είστε πιο ακριβοί, δυστυχώς, γιατί είστε πολλοί από τα εθνικά. Τα εθνικά είναι 5. Η χωρητικότητα σα ανεβαίνει στον δορυφόρο. Αν θέλετε πιο γρήγορα. Λίγο λοιπόν, πιο γρήγορα να πάμε. Τα περιφερειακά λοιπόν δεν κάνω τίποτα παρά να απαντάω σε ό,τι είπατε. Και δυστυχώς υπόθηκαν πολλά. Πιο γρήγορα. Λοιπόν, άρα, εάν δεν είστε τόσοι και είστε πολύ λιγότεροι, τότε δεν έχουμε το κόστος του 1 εκατομμυρίου και πληρώνουμε σήμερα για τα κυκλώματα για να σε εκπέμπουμε. Άρα, ας μην προτρέχουμε σε συμπεράσματα, εάν δεν μελετήσουμε το μοντέλο και πώς λειτουργεί. Διότι το μοντέλο λαμβάνει υπόψη τα κόστη και έτσι βγάζει και τα έσοδα στη συνέχεια. Ένα τελευταίο λοιπόν. Χθες το βράδυ σκεφτόμουν, επειδή θα ερχόμουν να σας δω. Τελευταίο, εγώ κλείνω με αυτό. Προσπαθώ να βρω τρόπους πώς να μειωθούν τα κόστη τα δικά σας. Σκέφτηκα δύο πράγματα. Το πρώτο έχω ξαναπεί. Το είπατε και εσείς σήμερα. Είπατε το εξής. Αλλά το είπαμε εμείς πριν από πολύ καιρό, στη συνάντηση που κάναμε Αντώνη και Λευτέρη και Γιώργο και στην ΕΕΤ. Ξαναείπαμε τότε ότι η DJA, καλός ή κακός, και δεν έχει σημασία να πηγαίνουμε πίσω, υποχρεώθηκε να αναλάβει και τη μεταφορά του σήματος των περιφερειακών καναλιών. Εμείς βλέποντας και το μοντέλο και την όλη λειτουργία της εταιρείας, σας λέμε ότι αυτό για την DJA είναι ζημιογόνο. Και λέμε επίσης, και σας είπαμε και στην ΕΕΤ μπροστά, ότι εμείς δεν επιθυμούμε να το έχουμε αυτό. Και μάλιστα αντί να ακούμε ένα ευχαριστώ, να ακούμε μονάχα παράπονα. Δεν υπάρχει λόγος. Προτείναμε λοιπόν, και αν θέλετε, ελάτε. Πάμε να δούμε και την ΕΕΤ. Υπάρχει χρόνος, διότι η άδεια είναι μέχρι το τέλος του 28. Έχει τρέξει μόνο 4 χρόνια. Έχουμε άλλα 11 μπροστά μας. Έχουμε χρόνο. Ελάτε, πάμε μαζί στην ΕΕΤ, πάμε και στο Υπουργείο, να τα αναλάβετε εσείς. Να αναλάβετε το κόστος του φάσματος, να αναλάβετε ότι ό,τι αναλογούν, ό,τι επενδύσεις και να παίρνετε και όλα τα έσοδα. Και από εκεί πέρα βρείτε όποιο μοντέλο θεωρήσετε πιο πρόσφορο μεταξύ σας για το πώς θα πληρώνετε και το πώς θα μειώσετε το κόστος. Επομένως, το γάντι το είχαμε ρίξει πρώτα εμείς, Σπύρο, αλλά αν και με τη σημερινή συζήτηση, αν ξανά είπες, το σηκώνουμε εμείς και λέμε ελάτε. Προσέξτε όμως κάτι, επειδή έχω ακούσει διάφορες τοποθετήσεις. Εάν πάτε και πείτε ότι εγώ θέλω να πάρω μόνο τη Θεσσαλονίκη ή μόνο την Πελοπόννησο, επειδή έχω ακούσει και τέτοια, είναι σαν να πάει να πει κανείς στην αίτηση σε κάποιον ή σε μια επιτροπή στην Εθνική, ότι ναι, εγώ θέλω να πάρω τη γραμμή για να βάλω μια αεροπορική εταιρεία Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά το Αθήνα-Αστυπάλαια θα το πάρει κάποιος άλλος και το πληρώνει. Απλά λέω, προσέξτε, όταν πάμε για κάτι τέτοιο, να είστε προετοιμασμένοι να το πάρετε όλο. Δεν μπορεί να πάρετε, για παράδειγμα, την πιζίτα Αττικής και η DJA να κρατήσει την πιζίτα Δωδεκανήσων και να μεταφέρει τα κυκλώματα μέχρι εκεί να πληρώνει όλο αυτό που πληρώνει και να εισπράττει 1.400 ευρώ το μήνα. Ελάτε λοιπόν να τα πάρετε όλα. Πάλι φίλοι θα είμαστε, πιο πολλοί φίλοι θα είμαστε τότε. Πώς το είπατε αυτό? Να το πάρετε όλο των περιφερειακών. Όλο το πακέτο. Ωραία. Μιλάτε λοιπόν, γιατί είσαστε μονοπόλιο τώρα. Όχι, μιλάω και λέω ελάτε να πάρετε, να γίνετε εσείς μονοπόλιο. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν. Δεν λέω αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, και το τελευταίο, αν θέλετε, ένα άλλο τρόπο, είναι ότι εάν λειτουργούσε και η DJA, αν της επέτρεπε η πολιτεία να λειτουργεί όπως λειτουργούσαν πριν οι σταθμοί, γιατί καλός ή κακός, κάνετε συγκρίσεις. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι οι περιφερειακοί πριν την DJA δεν πληρώνουν, για παράδειγμα, τέλη φάσματος. Η DJA πληρώνει. Άρα υπάρχει μια διαφορά. Πέστε μου κάτι, πώς είχατε πληρώσει για να αδειοδοτήσετε τα κέντρα εκπομπής στα βουνά? Τώρα μπαίνουμε σε άλλα ζητήματα, νομίζω. Ότι... Λοιπόν, ναι. Η απάντηση, μηδέν. Mm. Όμως η DJA είναι υποχρεωμένη από την πολιτεία να πληρώσει 6 με 10 χιλιάδες ευρώ. Τόσο είναι το κόστος. Για το κάθε νομίζω βουνό. Νομίζω τελειώσατε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δώσουμε... Επομένως, αυτός είναι ο τρόπος, ναι, για να μειώσει το κόστος, να λειτουργήσει, να πάμε μαζί, ναι, να βρούμε λύση, να λειτουργούμε όπως και εσείς. Επειδή πριν τέθηκαν πολλά ερωτήματα, θα πάρει τον πρόεδρο, τον λόγο πρόεδρος της Ένωσης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ την πλευρά μου για το χρόνο. Και εμείς ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου για λίγο, θεωρώ σοβαρά πως το τέλος αυτής της εκδήλωσης να δημιουργηθούν τέτοιες εντυπώσεις που να καπελώσουν όλη την επιτυχία της. Γιατί σήμερα ήταν απόλυτα επιτυχημένη η εκδήλωση. Ήμουν ευγενής στον πρόλογο μου, στην ομιλία μου. Το απέφυγα. Τώρα όμως προκλήθηκα. Προκλήθηκα όχι εγώ, στο πρόσωπο μου, όλοι οι συνάδελφοί μου. Και εγώ πρέπει να δηλώσω από την αρχή
Εγώ, σαν φυσικό πρόσωπο, σαν εταιρεία, με συνέφερε η συνεργασία με την Τζέα. Επιθυμητή ήταν. Μου στήχησαν πολλαπλάσια σε μένα. Ξεκαθαρίσω ότι εγώ είστε ευτυχία που σας βρήκα μπροστά μου. Με τα προβλήματα. Όμως, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Και μην διαστρεβλώνουν πραγματικότητα. Είπατε, πρέπει να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι. Κατά συνέπεια, εμείς δεν είμαστε που λέμε τόση ώρα. Σήμερα άκουσα πρώτη φορά, ότι εμείς, με το θέμα ποιότητας της εικόνας, που είμαστε στη μέση από τα εθνικά κανάλια, εσείς, ελάτε, πέστε μας πόσο είναι. Αν θέλετε παραπάνω εύρος, ούτως ώστε να σας δώσουμε. Συμφωνούμε. Εάν όλοι μαζί έρθουμε εδώ και σας πούμε θέμε δίπλα, να πάμε στον επίπεδο των εθνικών καναλιών, αμέσως τα 4.200.000 που χρεώνεται σε εμάς σαν έξοδο για να βγάλετε τον ΑΟΤ, την τιμή, θα διπλασιαζόταν. Έτσι δεν είναι? Διπλάσιο εύρος. Αυτό. Δηλαδή, από τα 4. Αφήστε με να σας πω, να εξηγήσω μάλλον σε αυτούς που δεν γνωρίζουν καλά. Μην κλείσατε ότι πληρώνετε για λογαριασμό μας την έψιλον ταφ μετά από το διαγωνισμό αυτό για το συχνότητας. Το φάσμα. Πόσο πληρώνετε? Θα σας πω εγώ. Για τα εθνικά κανάλια πληρώνετε 16 εκατομμύρια, 15 χρόνια και για τους περιφερειακούς 15 χρόνια, 2 εκατομμύρια. Το σύνολο. 2 εκατομμύρια δια 15, πόσο είναι? Πόσο πληρώνεται το χρόνο για όλους μας? 70.000, τόσο βγαίνει? Μην το επικαλείστε. Όταν λέτε φάσμα πληρώνεται, να λέτε και το ποσό. Για την περιφέρεια πληρώνεται 2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Και πήρατε όλο το φάσμα όλης της χώρας με 18.600. Και ξέρετε κάτι? Αποσυρθήκαμε όλοι από μέσα, από το διαγωνισμό, γιατί είχε μια ρήτρα ο διαγωνισμός. Είπε, εάν τα πάρετε όλα, σας κάνουν και διακανονισμό 7 χρόνων. Κάναμε πίσω, εγώ, Σιμόπουλος και άλλοι που είχαμε αγοράσει. Μας είχε εξαπατήσει το κράτος, μας έβαλε και αγοράσαμε μηχανήματα για να εκπέμψουν ψηφιακά. Και σε 6 μήνες από την αγορά, μας το επέβαλε με νόμο. Σε 6 μήνες μας λέει, τώρα πάω στην Τίτζα. Και μας έμειναν τα μηχανήματα. Εξαπάτησε το κράτος εμάς. Και ήρθατε εσείς λοιπόν και μας λέτε να πληρώσετε 2 εκατομμύρια. Για 15 χρόνια, σε 7 δόσεις και το επικαλείστε. Πληρώνουμε φάσμα. Καλά κάνετε. Πώς? Λοιπόν, καλά κάνετε λοιπόν και το πληρώνετε. Βγάζετε πικρία γιατί λέμε τα πράγματα όπως είναι. Για να τα ξαναπούμε από την αρχή, γιατί σιωπούσα και θα σας πω και κάτι, δεν φοβάμαι τίποτα. Τελείες. Θα σας πω μόνο. Επιτρέψτε μου λίγο. Ποιοι είσαστε λοιπόν? Τι είμαστε? Είσαστε μια εταιρεία που την έφτιαξαν οι καναλάρχες, οι μεγάλοι. Όλοι. Αυτοί έβαλαν ένα κεφάλαιο μέχρι σήμερα 10-13 εκατομμύρια και έκανε επενδύσεις 30-40 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από τους ολογισμούς σας. Οι οποίοι στους ολογισμούς σας πρέπει να ξέρουν όλοι ότι είναι στο γεμί. Ο καθένας μπορεί να τα δει αυτά. Και μιλάω για οικονομικά στοιχεία, εγώ από του βήματος αυτού, διότι εσείς μας το επιτρέψατε. Πώς? Βάλατε σε αποφάσεις της ΕΤΑΦ τον ΚΑΛΠ, αυτό το κόστος. Εσείς το βάλατε. Άρα λοιπόν είναι λέξιμο από εμάς. Άρα λοιπόν είναι δημόσιο. Άρα λοιπόν μπορώ να μιλώ. Βάλατε λοιπόν μέσα στις αποφάσεις αυτό το περιβόητο ΚΑΛΠ για την περιφέρεια των ποσών. Δηλαδή είναι μέρος των εξόδων που φέτος το 2017 ήταν 4 εκατομμύρια, 4.300. Μέσα σε αυτό, μήπως είναι μαζεμένα τα 2 εκατομμύρια για το επικαλείστε του φάσματος? Όχι. Είναι σε 7 χρόνια. Τι άλλο είναι μέσα εκεί? Είπατε προλίγου το εξής. Επισφάλειες. Σας λέω το εξής, για να μου απαντήσετε ευθέως. Για να βγει ένα ισολογισμό, έχει έσοδα-έξοδα. Στα έξοδα έχετε βάλει ένα κονδύλι προβλέψεις εξόδων. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Εκτός από φέτος που έχετε βάλει 137.000. Έχετε βάλει λοιπόν 1.014.000, 1.015.000 κτλ. Προβλέψεις. Να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Αυτές οι προβλέψεις πάνε στα έξοδα. Ανεβάζουν το κονδύλι των εξόδων των 14 εκατομμυρίων. Ανεβάζουν το κονδύλι των 14 εκατομμυρίων. Κατά συνέπεια, εμείς μας αντιστοιχεί το 4. Εκεί μέσα μπορεί να μου πείτε τι είναι. Παρουσία όλων θα μου φέρετε στοιχεία. Ακούστε με. Ισχύει, αν μπει κανείς στο γεμί και διαβάσει τις εκθέσεις οικονομικές σας, λέω, θα απαντήστε μου, του Alter, το φέση του Alter προς την Τίτζεα, που ήταν 1 εκατομμύριο, μεταφέρθηκε στα έξοδα κατά συνέπεια σε όλους μας? Μια ερώτηση. Δεύτερο, για να κάνετε αυτήν την εταιρεία, με 40 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια κεφάλαιο, λείπουν κάποια άλλα, τα οποία πήρατε δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν τόκους, 1 εκατομμύριο το χρόνο.
Μπορείτε να μου πείτε αν το εκατομμύριο των ντόκων, των κεφαλουχικών αγαθών που το πήραν οι συμμετοχοί σας για να κάνουν επενδύσεις στην ασπράτινο μας, αυτό το δάνειο, τους τόκους, τους πληρώνουμε, ναι ή όχι, εμείς? Αυτές οι απλές ερωτήσεις θέλω και δεν θα μου βγαίνετε εδώ και θα μου λέτε πράγματα στα οποία έχουμε συζητήσει. Όσον αφορά ο κύριος Καψάλης, ο μικρός, πότε πήγε στην ΕΤΕ? Πότε πήγατε στην ΕΤΕ? Το Γενάρη ξεκίνησε. Φέτος, μπράβο, χαίρομαι. Γιατί εγώ θα γυρίσω πίσω. Μου επικαλούνται αποφάσεις ΦΕΚ, νόμους, ΦΕΚ μάλλον, ΦΕΚ, αποφάσεις ΕΤΑΦ, όλες αποφάσεις. Ποιες αποφάσεις, ρε παιδιά, τις οποίες φτιάξατε μαζί? Τότε, δεν ήσουν εδώ εσύ, Δημήτρη. Τότε, ό,τι θέλαμε, φτιάχναμε τον τρόπο λειτουργίας της DJA, τον τρόπο σύμβαση, λέει, πήγε στο... Η σύμβαση φτιάχτηκε από εσάς, δόθηκε στην ΕΤΑΦ, βάλατε ένα ΦΕΚ και το γυροβολάμε. Δεν μας πιάζουν αυτά πια. Λυπάμαι που εκρήγνυμαι, αλλά βγήκατε εδώ και είπατε αναλήθειες. Πρώτη φορά άκουσα σήμερα ότι για να αυξήσω τα κανάλια, την ποιότητά σου, έλα να μου πληρώσεις. Κάτι άλλο. Δεν λέμε ότι μειώθηκε. Πρώτα βέβαια αυξάνεται και μετά μας μειώνεται. Και δεύτερο, κάτι άλλο. Εμείς, λέει ο νόμος λειτουργίας μας, νομίζω κύριε Πρόεδρε, ασκούμε δημόσια λειτουργία. Έτσι δεν λέει? Μπορείς τη δημόσια λειτουργία να κλείσει το διακόπτη, χωρίς προϋποθέσεις? Εσείς κλείνετε ένα διακόπτη έτσι, επειδή δεν πληρώνει κάποιος από εμάς? Για δέστε τα μεγάλα κανάλια πόσο σας χρωστάνε. Πολλαπλάσια. 4 εκατομμύρια σας χρωστάνε τα μεγάλα κανάλια τώρα. Εμείς πόσο? Και εν πάση περιπτώσει, εδώ έγινε και η εξής μείωση. Εδώ αρχίσαμε και λέγαμε ανοιγοκλίνουν τα κανάλια. Εγώ ανοίγω, κατεβάζω την τιμή. Επιτρέψτε μου, όλο αυτό ξεφεύγει από τα όρια της δημόσιας λειτουργίας στην οποία ασκούμε όλοι μας. Είπαμε την αλήθεια. Ό,τι είπαμε είναι αλήθεια. Και σας προκαλώ ακόμα, πέστε μου, του Άλτερ και του Μέγκα που έκλεισαν, εάν αυτά δεν μεταφέρθηκαν στα έξοδα και τα συνέπεια επιμερίστηκαν σε όλους εμάς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αντί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, κάτσαμε παλαιότερα, κύριε Καψάλη, παλαιότερα. Δεν καταλαβαίνανε στην ΕΤ. Όταν λέγαμε πράγματα, είπαμε, αφήστε μας να ελέξουμε, αφού μας δίνει το δικαίωμα με τη Μάραντζα αυτή την περιβόητη, δεν μας φώναξε κανείς να πάμε να δούμε τι γράφει αυτό τα έξοδα. Τα οποία μας αφορά, διότι από βάση αυτούς βγαίνει η τιμή μας. Δεν μας το επέτρεψαν. Να γυρίσω παλαιότερα, εγώ ίδιος, σε κορυφαίο τέλεχος της ΕΨΙΛΟΝ, δεν έχω πρόβλημα. Παπαϊλιόπουλος λέγεται, πώς λέγεται? Πώς λέγεται ένας πρόεδρος? Δεν έχω πρόβλημα. Παπαουλάκης. Τον παίρνω τηλέφωνο, κοίταξε, μας καίγεται. Αν μας δώσετε 1,8 Mbps, δεν μπορούμε ούτε ποδόσφαιρο να δείχνουμε. Και μου έλεγε, έλα, μωρέ, εσείς παίζετε τηλεμάρκετινγκ, δεν την κάνεις τη συχνότητα. Αυτές είναι εξηγήσεις. Αλήθεια σας λέω. Αυτά ήταν παλιά, κύριε Πολιτάκη. Παλιά το παιχνίδι, εγώ, πεποίθησή μου είναι. Και σήμερα επικαλούμαστε ένα σωρό ΦΕΚ και τα λοιπά. Και κάτι άλλο, κλείνοντας. Αντίπαλοι μας, μέτοχοι είναι τα μεγάλα κανάλια. Πώς θα το κάνουμε? Ανταγωνιστές είμαστε. Και θα σας πω κάτι. Αν θέλει να μας τύψουν, από και μας τύψουν. Και κάτι άλλο, να τελειώνω. Είπατε κάτι σημαντικό στο τέλος. Να φύγουμε. Μας είπατε ότι με το θέμα της μεταφοράς του σήματος και εκείνη πρόβλημα. Όλα τα προβλέψατε στις συμβάσεις με την ΕΤΑΠ. Γιατί δεν προβλέψατε να πάρετε και το σήμα μας από τα κανάλια, να το πάτε στην DJA? Αυτό βγήκε έξω τελείως. Και τρέχαμε σε ΟΤΕ και άλλους να φτιάξουμε τις καταστάσεις. Γιατί δεν το προβλέψατε αφού το πέραν το πακέτο όλο? Με χαρά άκουσα όμως το εξής. Ότι ελάτε, φεύγουμε. Να φύγουμε εμείς. Βεβαίως. Αυτό είναι ευχάριστο. Να το μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία. Δεν κοπτόταν ότι θέλανε να κάνει με την ΕΡΤ. Ας το κάνει η ΕΡΤ και να πληρώνουμε την ΕΡΤ. Στην πολιτική ηγεσία να μεταφέρετε, παρακαλώ, μπορεί να το μεταφέρετε και εγγράφως. Και εμείς θα παρεύουμε και θα πούμε. ΕΡΤ να πληρώνουμε, επειδή είναι δημόσιος οργανισμός. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Όταν δίδει 10 εκατομμύρια το ΒΑΡ, το ποδοσφαιρικό ΒΑΡ και τόσα εκατομμύρια στις ομάδες, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να φτιάξει μια κατάσταση την οποία θα πληρώνουμε εμείς. Και στο κάτω-κάτω. Έτσι πρέπει κάποια στιγμή. Δημήτρη, βγήκε και είπε βαριά πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο. Αντιμετώπισα και εγώ. Και αυτά που λέω είναι αλήθεια. Περιμένω απάντηση αν του Άλτερ, του Μέγκα και όλων, όχι του Μέγκα μόνο, ένας δικός μας σταθμός, αν κλείσει, ο οποίος μας ανεβάζει την τιμή, 100 ευρώ έστω, αυτό μετά από 2 χρόνια τον πάμε στις προβλέψεις, στα έξοδα. Και ανεβαίνει. Θα μου το αποδείξετε, Ιωάννα, επειδή κουνάς το κεφάλι. Απλά σου λέω, γεμί είναι μέσα όλες οι οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, το Άλτερ το πληρώσαμε εμείς και οι μεγάλοι καναλάρχες ή όχι? Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Εδώ σε αυτό το σημείο έχουμε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις στην DJI. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω κάτι. Είπατε ότι παίρνετε ρίσκα. Εγώ έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο μαζί σας ότι εγγυώμαι το δάνειο που έχετε πάρει από την Πειραιώς, τα 16 εκατομμύρια. Και μας το επιμερίσατε σε όλους ότι εγγυόμαστε. Είναι έτσι και δεν είναι? Δεν απαντάτε, βλέπω. Θα το προχωρήσω. Όχι, ένα λεπτάκι μόνο. Ένα λεπτάκι. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Είναι ευκαιρία τώρα εδώ να τις ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχω διάλογο τέτοιο προ τα πάντα. Θα είπαμε. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, να με συγχωρέσετε επειδή κλείνει το πάρτι. Πρέπει εμείς να φύγουμε. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα φύγουμε. Μην το κάνει προ τα πάντα. Θα φύγουμε. Η ημερίδα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και καλή συνέχεια. Ναι, απάντησε μου. Ξέρεις τι άλλο θέλω να μου απαντήσεις? Ένα πράγμα να μου απαντήσεις κάτι και κάτι ακόμα. Μια ερώτηση ακόμα. Μετά. Μετά. Τα έσοδα από τα τιμολόγια και εθνικών και περιφερειακών σε μεγάλο βαθμό πηγαίνουν απευθείας στις τράπεζες. Τώρα, δεν εγκυάστε εσείς κάτι. Εάν ένας περιφερειακός κλείσει, έκλεισε. Η εταιρεία έχει το θέμα με την τράπεζα, όχι εσείς. Αν κλείσει η DJI, από εμάς θα τα ζητήσει η τράπεζα. Και πρέπει εμείς να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ανέφαντες. Όχι, 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 όχι. Γιατί όχι? Μην κάνετε το λάθος αυτός. Τα έσοδα από εσάς μπαίνουν. Δεν κάνω. Εγώ υπέγραψα πάντως στα χαρτιά που εγγυάμαι το δάνειο το 16 εκατομμύρια. Τα έσοδα, καταρχάς δεν είναι 16. Λοιπόν, τα έσοδα μπαίνουν στον λογαριασμό. Εγώ για 16 υπέγραψα. Όχι, δεν είναι 16. Όχι, δεν έχετε υπογράψει 16. Η δεύτερη ερώτηση που έχω πάρα πολύ σημαντική. Κλείνει ένα κανάλι, μειώνεται, αυξάνεται σε εμάς 100 ευρώ, όπως είπατε. Ανοίγει. Σας πληρώνει αυτά το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστό? Όχι. Το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστό. Ανοίγει και δεν πληρώνει. Δεν είναι θέμα του ανταγωνισμού. Πληρώνει αυτό. Για το. Πληρώνει εκείνα τα. Ανοίγω εγώ μόνο στις εκλογές δηλαδή. Ή ανοίγω όποτε έχω έσοδα. Είναι δυνατόν. Ακούστε. Δηλαδή άλλα κάρτη δεν δουλεύουμε τα κανάλια. Ακούστε λίγο. Γιατί, εγώ και μπορώ... είναι εδώ και το Εθνικό Ραδιοτηλεόραμα. Λοιπόν. Είναι στρεβλή κατάσταση αυτή. Εγώ μπορώ να απαντήσω. Ξέρω, είναι καινούργιοι άνθρωποι. Θα απαντήσω στο κομμάτι που με αφορά. Λοιπόν, γιατί κάνουμε ό,τι λέει ο νόμος. Όταν ένα κανάλι θελήσει να ξανανοίξει επειδή έχει κλείσει, επειδή δεν πληρώνε, τότε πρώτα θα πληρώσει τα χρεωστούμενα και μετά συνεχίζει να λειτουργεί. Εάν είχε μείνει 6 μήνες εκτός λειτουργίας, δεν πληρώνει για τους 6 μήνες που ήταν εκτός λειτουργίας. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Αν τώρα θέλετε κάτι να αλλάξει αυτό. Ανοίγει όποτε θέλει. Τότε είναι εκτός. Αλλά και εκτός αυτά που σας πληρώνει τους 6 μήνες αχρεωστήτως καταβληθέντα δεν πρέπει να τα επιστρέψετε. Σε εμάς δεν τα επιστρέφετε ποτέ. Δεν μας επιστρέψετε ποτέ χρήματα. Μα δεν πληρώνει. Όχι τα τιμολόγια, δεν πληρώνει κάτι παραπάνω. Δεν καταλάβατε. Ένα κανάλι δεν πλήρωσε για 5 μήνες π.χ. και έκλεισε. Ωραία. Για να ξανανοίξει μετά από 7 μήνες, θα έρθει να πληρώσει τους 5 δεδουλευμένους μήνες. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, ας προχωρήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μικρόφωνο, το μικρόφωνο. Θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό που είπε ο εκπρόσωπος στην DJI. Εγώ έχω φάει 2 ανατιμήσεις των 600 ευρώ από 3.200 που ξεκινήσαμε από την Κεντρική Μακεδονία. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, γιατί είπε είναι 2% περίπου πάνω κάτω. Έχω φάει 2 ανατιμήσεις, 600 ευρώ και 600 ευρώ μετά από ένα εξάμηνο. Από τα 3.200 προ ΦΠΑ πήγαμε στα 4,5 προ ΦΠΑ. Οπότε αυτό πρέπει να δούμε ότι είναι ένα 30%. Και ένα δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το λάβει υπόψη η άνοσή μας. Υπάρχουν σήμερα 5 κανάλια. Ήμουν και εγώ το 6ο αυτό το κανάλι που πήραμε μια απόφαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής εκείνη την εποχή. Πριν αλλάξει η κυβέρνηση, με υποχρέωσή τους να μην πάμε στη μετάβαση στην Κεντρική Μακεδονία, αφού πρώτα πρέπει να ελεγχθεί η ΕΕΤ και ο τρόπος διαγωνιστικής διαδικασίας. Ελέγχθηκε τότε ο κύριος Παπουλάκης που αναφέρθηκε το όνομά του, 2 φορές έπεσε η κυβέρνηση, σήμερα είναι η καινούργια κυβέρνηση. Και δεν κάνει κάτι με 5 κανάλια που είναι στην Κεντρική Μακεδονία που εκπέμπουν με προσωπική τους, δική τους συχνότητα. Και εμείς είμαστε στην ίδια διαδικασία όπως εκείνα τα χρόνια είχαμε ανοίξει με 3 παρόχους στο Χορκιάτι και στο Φιλίππιο με δικές μας επενδύσεις και αυτά καταστρέφηκαν τα χρήματα. Ήρθε μετά από 6 μήνες η Εθνική Επιτροπή και έκανε το διαγωνισμό. Λοιπόν, σήμερα είναι 5 κανάλια εκτός DJI. Και αυτός είναι ένας σκληρότατος ανταγωνισμός, αθέμητος, εντελώς εκτός λογικής της αγοράς. Παρακαλώ πολύ να... Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και σας το έχουν πει πολλές φορές.
Η DJA, παρόλο που το έσοδό της είναι σταθερό και δεν θα εισπράξει κάτι παραπάνω εάν τα 5 κανάλια τα παράνομα μπουν στο δίκτυο της DJA. Άρα δεν έχει κάποιο όφελος η έσοδο από εκεί. Σας το έχει επισημάνει. Σας έχουμε πει ότι αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός, το λέει και ο συνάδελφος, και σας είπαμε, κινηθείτε, κάντε κάτι. Εμείς από την πλευρά μας. Δεν είμαστε ελεκτικοί. Εμείς από την πλευρά μας, πάντως, να ξέρετε, εμείς κάναμε καταγγελία επίσημη. Περιμένουμε έγγραφο προς την ΕΕΤ. Να το λέτε αυτό. Επομένως, εμείς κάναμε επίσημη καταγγελία στην ΕΕΤ. Το θέμα έχει εξεταστεί. Έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση. Έχει πάει στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει. Εγκατακλείδη. Ο μόνος ο οποίος έκανε ενέργειες κατά των 5 μέχρι σήμερα είναι η DJA. Και εκεί πραγματικά. Είναι απορία τάξεων. Καλό θα ήταν να το δείτε. Προχωράμε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σιμόπουλο. Για να κλείσουμε. Νομίζω το Ισουρού άκουσε. Δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί κάποιος. Ναι. Θέλετε. Ωραία. Ο κύριος Μωρόνης να τοποθετηθεί από το βήματος. Μέχρι να πάει στο βήμα, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να διευκρινιστεί κάπως αν γίνεται να κλείνουν και να ξανανοίγουν κανάλια. Εμείς ξέραμε παλιά ότι αν κλείσουμε δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε. Και τι γίνεται, αν πρέπει όλα τα κανάλια να είναι στον πάροχο δικτύου DJA ή μπορούν κάποιοι να είναι χωριστά όπως είναι Θεσσαλονίκη. Γιατί μπορεί να θέλουν να φύγουν, να φύγουν άλλοι τρεις, ας πούμε. Εμείς μπορεί να θέλουμε στη στερεά να βολευόμαστε μόνοι μας εδώ. Να τα καταφέρουμε. Γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι. Ή θα είναι όλοι ή δεν θα είναι κανένας. Καλησπέρα στους λίγους γενναίους που έχουν μείνει ως αυτή την ώρα. Ακούγοντας τους ομιλητές σήμερα, πρέπει να ομολογήσω ότι μου δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Συμβουλίου και την πιθανή αδειοδότηση. Περισσότερα λοιπόν ερωτήματα από αυτά που είχα πριν ακούσω τους σημερινούς ομιλητές. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την αρχή λίγο της εμφάνισης της μη κρατικής τηλεόρασης. Έχω την αίσθηση και είμαι σε αυτή την αγορά από το 1975 ότι πολλά οφείλονται στο γεγονός ότι η πολιτεία όπως και σε άλλες περιπτώσεις άφησε να φυτρώσουν αυθαίρετα και όταν αποφάσισε υποτίθεται να βάλει κάποια τάξη βρέθηκε στην ίδια δύσκολη θέση που βρίσκεται η πολιτεία μας με την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων. Αν έχουμε αυτό κατά νου, θα καταλάβουμε γιατί δημιουργούνται τόσα πολλά προβλήματα είτε με την νομοθεσία, είτε με την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, είτε γενικότερα με την λειτουργία της ίδιας της αγοράς. Εκείνο που καταρχήν σκέφτηκα ακούγοντας τις σημερινές τοποθετήσεις ήταν, για παράδειγμα, τι θα κάνουμε σχετικά, αναφέρομαι τώρα, με την πιθανότητα αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ως συμβούλιο. Αν δεχτούμε το ότι θα πρέπει η ποιότητα του σήματος να ανέβει στους περιφερειακούς σταθμούς και εδώ συμφωνώ απολύτως ότι η ποιότητα του σήματος δεν είναι τέτοια ανταγωνιστική της ποιότητας του σήματος των σταθμών εθνικής εμβέλειας. Ξαφνικά από τους 92, αν θυμάμαι, σταθμούς περιφερειακούς που λειτουργούν τώρα, εμείς θα πρέπει να αδειοδοτήσουμε γύρω στους 50. Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση
να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση 50 σταθμών με κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως. Οι προϋποθέσεις αυτές σχετίζονται τόσο με κάποιες τροπολογίες στην ισχύουσα νομοθεσία, όσο και με κάποιες ουσιαστικότερες τροπολογίες, τις οποίες δεν θα δίστασα να χαρακτηρίσω και ανατροπές, στις επιλογές που έχουν κάνει μια σειρά κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια. Βεβαίως, και θα ήμουν ευτυχής αν είχα κάποια feedback από την δική σας πλευρά, γιατί άκουσα ότι υπάρχει ένα scoreboard, ας πούμε, για το πώς θα μπορούσε αντικειμενικά το Συμβούλιο να κρίνει σε ένα πιθανό beauty contest αντί για δημοπρασία τα κανάλια. Και το λέω αυτό γιατί έχει απασχολήσει το Συμβούλιο και παλιότερα, το απασχολεί σήμερα. Ξέρω ότι έχει απασχολήσει κατά καιρούς ακόμη και την κυβερνήσεις. Μπορεί να λάβει κανένας υπόψη του βεβαίως το τεκμήριο της εμπειρίας που μπορεί να έχει κάποιος. Όμως αυτό το τεκμήριο μπορεί να είναι απόλυτο. Αν αυτός ο κάποιος έχει μια ιστορία 30 χρόνων κατά τη διάρκεια των οποίων έχει συλληφθεί να παρανομεί τουλάχιστον 10 φορές ή 20 φορές να πάρει μπόνους για το ότι λειτουργούσε στραβά όλα αυτά τα χρόνια και παρέβαινε όποια διάταξη νόμου αισθανόταν ότι δεν τον βολεύει. Γι' αυτό είπα ότι αποχωρώ με περισσότερα ερωτήματα από αυτά που είχα όταν ξεκίνησε αυτή η ημερίδα. Θεωρώ βεβαίως ότι οι μερίδες σαν και αυτή που οργανώθηκε έχουν να προσφέρουν πολλά και στην πολιτική ηγεσία και στις ανεξάρτητες αρχές, αλλά επιτρέψτε μου να πω και στις μεταξύ σας σχέσεις. Έχω ακούσει, δεν θυμάμαι τώρα, το έχω σημειώσει βεβαίως και μπορώ να βρω ποιος το είπε, αλλά μίλησε με πολύ ωραία λόγια για τον ρόλο των περιφερειακών σταθμών, για το τι πρέπει να κάνουν, το τι κάνουν, και ξέρω ότι αρκετοί από αυτούς έχουν αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο που περιεγράφει με πολύ αδρούς χαρακτηρισμούς και με τους οποίους συμφωνώ. Όμως πόσοι από εσάς, πόσοι από τους περιφερειακούς σταθμούς ταιριάζουν στο μοντέλο που ανεπτύχθη εδώ? Όταν έχουμε παρατηρήσει περιπτώσεις περιφερειακών σταθμών, και περιλαμβάνω και τους περιφερειακούς του κέντρου, έτσι, και της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όταν έχουν ένα πρόγραμμα παραγωγής 3,5 ώρες το 24ωρο, το οποίο επαναλαμβάνουν μέσα στο 24ωρο, δηλαδή παίζουν θεωρητικά 7 ώρες πρόγραμμα και τα υπόλοιπα πουλάνε κατσαρόλες. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το μοντέλο τηλεόρασης με το μοντέλο που πολύ ωραία περιεγράφει? Δεν θέλω να σας κουράσω τέτοια ώρα περισσότερο. Ελπίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα αρκετά πριν προχωρήσει το Συμβούλιο στην έκδοση οποιασδήποτε προκήρυξης για τις περιφερειακές άδειες να τα ξαναπούμε
και να τα ξαναπούμε και να βρούμε κάποιους τρόπους να διορθώσουμε, να κάνουμε ιδανικό το τοπίο, ξεχάστε το. Εγώ είμαι απελπισμένος. Τουλάχιστον κάποιες από τις στρεβλώσεις που έχει να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διορθώσουμε. Σας ευχαριστώ πάλι πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μωρόνη και τον κύριο Κουτρομάνο, τον Πρόεδρο. Ήταν μεγάλη μας τιμή να είστε εδώ σε όλη τη διαδικασία, που σημαίνει ότι πραγματικά ήρθατε για να ακούσετε. Μας το είχατε υποσχεθεί άλλωστε ότι πριν από τη διαδικασία διοδότησης θα μας ακούσετε και μία και δύο φορές για να συζητήσουμε όλα αυτά. Να σας πω, κύριε Μωρόνη, ότι εμείς είμαστε η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων, δηλαδή δεν εκπροσωπούμε τους 92, εκπροσωπούμε αυτούς που έχουν ενημέρωση, δελτία ειδήσεων, δημοσιογράφους, ένα πρόγραμμα, ένα περιεχόμενο τοπικό, δικό μας πρόγραμμα. Άρα υπάρχει ένας πρώτος διαχωρισμός. Σίγουρα και εμείς χρειαζόμαστε κριτήρια που να τα βάλουμε σε συνεργασία και όλοι ή να συμμορφωθούν ή να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο ή να μην συνεχίσουν. Να υπάρχει μια βάση ποιότητας στο πρόγραμμά μας. Δικό μας πρόγραμμα, δικό μας περιεχόμενο και βέβαια να αφορά αυτό που υπηρετούμε, τις τοπικές κοινωνίες. Να διαφοροποιούμαστε δηλαδή από οτιδήποτε άλλο είναι, είτε να πουλάει κατσαρόλες, τηλεόραση, οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορεί να δοθούν άδειες θεματικές για τηλεπωδήσεις. Είναι άλλο θέμα. Εμείς μιλάμε. Θέλετε, Πρόεδρε, να μιλήσετε? Όχι, να μιλήσω. Ναι. Τα πρακτικά, Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα υπάρξουν πρακτικά. Ναι. Θα απομαγνητοφωνήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία και θα σας τα μεταφέρουμε. Εγώ θα σας δώσω ένα πρακτικά. Για το αρχείο σας, έτσι, ιστορικό είναι, όχι. Δεν είναι ούτε έτοιμα, τίποτα. Ένα ιστορικό είναι. Μίλησα πολύ για ένα 1993. Πού τα φάτε και μια ιδέα που δεν σας άρεσε. Είναι ιστορικό χαρτί, έτσι να το κρατήσετε. Αλλά φωτοτυπία, μην το σκοτοτυπία, δεν είναι. Να πω σε όλους τους όσους άντεξαν μέχρι αυτή την ώρα ότι υπάρχει φαγητό στο τέλος της αίθουσας έξω. Ευχαριστούμε που ήρθατε στη Λαμία για αυτή την ημερίδα. Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε κοντά μας και σίγουρα είναι μια καλή αρχή για να βρεθούμε σε κάθε περιοχή της χώρας που υπάρχει περιφερειακή τηλεόραση, να συνεχίσουμε το διάλογο και βέβαια με στόχο την καλύτερη περιφερειακή τηλεόραση στο μέλλον, στη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και όλους τους συνεταίρους μας. Από την πλευρά των συναδέλφων, όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε εδώ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νίκο Δεσπότη, το Star Κεντρικής Ελλάδας, τον Γιώργο Τοσιμόπουλο, αλλά και όλους τους εργαζόμενους του καναλιού για την απίστευτη φιλοξενία και την αγάπη την οποία μας επέδειξαν. Και ευχαριστούμε βέβαια και όλους όσους ταξίδεψαν να είναι εδώ.